Προσδιογραφήστε το. Όχι, δεν είναι παρόν, δεν θέλω. Παίρνει μια στοιχηματική εταιρεία από την Αγγλία και βάζει δύο ομάδες σε μια ένωση. Όταν έγινε στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Γραμμένος πήγε στον εισαγγελέα, αυτό σας λέω. Ναι, γιατί και σταμάτησε αυτή η ιστορία. Το ξέρει ο κ. Μπούζος. Δεν ξαναβάλανε. Εγώ έχω κάνει πολύ κριτική στον κ. Γραμμένο, αλλά σε αυτό το θέμα πράγματι επενεύει αμέσως. Και λέω το εξής, ότι δεν μπορεί ένα φιλικό ερασιτεχνικό μάτς να είναι σε οποιοδήποτε στοιχηματικό κουπόνι, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να στήσεις ένα φιλικό μάτς και το γνωρίζουν όλοι. Έχει ευθύνη, Κυριάκο, με συγχωρείς, έχει ευθύνη ο πρόεδρος οποιασδήποτε ένωσης, αν μια εταιρεία στο εξωτερικό βάζει. Όταν το πληροφορείτε, οφείλει να το πει και στον Έλληνα εισαγγελέα και στην αρμόδια αρχή την προϊσταμένη, δηλαδή την ΕΠΟ. Αυτή είναι η καταρχήν είναι ύποπτος ο αγώνας, ύποπτος ο στοιχηματισμός αυτός. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, κύριε Μητρόφη. Τα φιλικά δεν ελέγχονται από τις σποραγγάλες. Δεν έχει ΕΠΟ υπεύθυνο άνθρωπο για αυτό το πράγμα, Κυριάκο. Λοιπόν, θα παρακαλέσω να δούμε μαζί την αποκάλυψη της εκπομπής για τη δικογραφία με το ναρκοχρήμα και αμέσως μετά ο κύριος Βοριάς θα μας πει αυτό που συζητούσαμε για τις ποδοσφαιρικές ενώσεις. Σε δικογραφία για κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών που εστάλει στις 17 Απριλίου 2018 στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, αποκαλύπτεται ότι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος επρόκειτο να γίνει μέσω κερδισμένων δελτίων στοιχήματος του ΟΠΑΠ. Ο υπερκοριός κατέγραψε στις 15 Οκτωβρίου 2017 δύο συνομιλίες του επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης ΑΧ με τον υπάλληλο αεροδρομίου ΙΤΑΠ. Στους νομίμους υποκλαπέντες διαλόγους, ο ΑΧ ζητάει τη βοήθεια του ΙΤΑΠ για να περάσει ναρκωτικές ουσίες μέσα στις αποσκευές του από το αεροδρόμιο των Αθηνών προς τη Βαρκελόνη. Ο ΑΧ ζητάει ακόμα από τον ΙΤΑΠ να του εξασφαλίσει κερδισμένα δελτία στοιχήματος του ΟΠΑΠ ύψους 100.000 ευρώ για να νομιμοποιήσει τα έσοδα από την πώληση ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, δηλώνει ότι προτίθεται να του δώσει ως προμήθεια το 10% των κερδισμένων ποσών, δηλαδή 10.000 ευρώ. Στη σχετική δικογραφία της δεύτερης ανακρίτριας ναρκωτικών, Ελένης Γρυπάρη, τονίζεται ότι ο συνθέστερος τρόπος νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι τα κερδισμένα δελτία του ΟΠΑΠ, ώστε να καλύπτεται ο πλουτισμός των παρανομούντων. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, κυρία Μπενέα, η κυρία Γρυπάρη, σε μια δικογραφία που εσείς αποκαλύψατε από το blog των δικογραφιών. Ναι, και μέσα από το ΣΚΑΕ φυσικά. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια ιστορία αυτή, γιατί άνοιξε πάρα πολλά θέματα, όπως ας πούμε έσπασε το απόσθημα των ψυχιάτρων που βαφτίζανε, έτσι ξεκίνησε η ιστορία, βαφτίζανε χρήστες τους εμπόρους ναρκωτικών. Είναι μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση που ξεκίνησε η έρευνα το καλοκαίρι με 13 συλληφθέντες και προφυλακισμένους, οι οποίοι φέρανε πολύ ακριβά ναρκωτικά από την Ολλανδία και προμηθεύανε πριβέ πάρτι σε κοσμικά νησιά κυρίως. Έτσι, από τους διαλόγους, εμφανίστηκε και το θέμα που είδαμε μόλις τώρα, που δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Θωμαίδη. Η υπόθεση Αγγελόπουλου ήταν το μεγάλο πλοίο με την πολύ μεγάλη ποσότητα ερώνης που. Βεβαίως. Ο Αγγελόπουλος προσπαθούσε. Τα 20 εκατομμύρια ευρώ και κερδισμένα δελτία αγορασμένα. Λοιπόν, ναι, είναι η δεύτερη φορά που πέφτουμε ξεκάθαρα πάνω σε μια τέτοια ιστορία. Και προσέξτε τώρα, ο υπάλληλος είναι. Είναι κρατικός υπάλληλος. Και στην ασφάλεια του αεροδρομίου, έτσι. Ακριβώς.